κύριος Νίκος Βέτας είναι μαζί μας για να βρούμε μερικά κλειδιά, ένα λυσάρι δηλαδή, πώς να τη διαβάσουμε και πώς να αρχίσουμε να τη συζητάμε αυτή την έκθεση. Καλημέρα κύριε Βέτα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, πώς είστε κύριε Τσίμα. Μου έκανε εντύπωση μια εκτίμηση που είπατε, που δώσατε, ότι εάν χωρίς μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα μετά την πανδημία, μετά την κρίση της πανδημίας, θα έχει μια ανάπτυξη, αλλά θα είναι μια ανάπτυξη ασθενική της τάξης του 1-1,5%, ενώ βάζοντας μπροστά μια σειρά μεταρρυθμίσεων, η ανάπτυξη στο επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να πάει στο 3-3,5%. Σωστά το διάβασα. Ναι, επιτρέψτε μου για 10 δευτερόλεπτα να πω ότι αυτή είναι μια έκθεση η οποία είναι συλλογική δουλειά υπό την προεδρία βέβαια του Χριστόφορου Πυσαρίδη, στην οποία συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι και πολλοί άλλοι συνέβαλαν με ιδέες και κριτική και σχόλια. Πάμε τώρα στο τι σημαίνει το να είσαι λίγο πάνω από 1,5% και τι σημαίνει το να πας στο 3,5% κατά μέσο όρο στην επόμενη δεκαετία. Ας πιάσουμε αυτό το οποίο θεωρούμε, υπολογίζουμε ότι είναι το σενάριο βάσης. Δηλαδή, να έρθουν και τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, να τελειώσει και η πανδημία και σιγά σιγά η ελληνική οικονομία να πάρει ένα δρόμο. Υπολογίζουμε ότι μετά τα πρώτα χρόνια τα οποία θα είναι πιο έντονης ανάπτυξης, μετά θα επικρατήσουν κάποιες δυνάμεις καθώς η ανεργία θα έχει μειωθεί, θα έχει εξαντληθεί η εύκολη δεξαμενή, ας το πούμε, κάποιες επενδύσεις στην αρχή θα έχουν γίνει. Αυτό θα σε οδηγήσει περίπου στο 1,7, υπολογίζουμε, πραγματική μεγέθυνση στη δεκαετία. Τονίζω ότι αυτό είναι λίγο πιο πάνω από αυτό που λένε οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί για την οικονομία μας, που είναι 1% μάκρο πρόθεσμα, γιατί έχεις και τα πρώτα χρόνια αυτής της εκτείναξης. Φτάνει τώρα αυτό, θα μπορούσε κανείς να πει, ωραία, κάθε χρονιά θα είμαστε λίγο πιο πάνω από το 1,5% παραπάνω. Τονίζω ότι αν γίνει αυτό, σήμερα είμαστε στο 67% του μέσου όρου στην Ευρώπη, σαν εισόδημα. Εάν γίνει αυτό το που μπορεί να ακούγεται θετικό σενάριο, θα παραμείνουμε εκεί. Άντε να πάμε στο 68% του μέσου όρου στην Ευρώπη. Άρα το κριτήριο είναι αυτό που παλιά λέγαμε η σύγκληση με την Ευρώπη, δηλαδή πόσο κοντά είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κοιτάξτε, είναι κριτήριο για δύο λόγους. Το ένα είναι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν πιεστεί πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία και μετά με τη νέα κρίση. Άρα το να είσαι στο 65% της Ευρώπης είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερον, εάν δεν συγκλίνουμε, θα υπάρξει και πρόβλημα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέου μας, που είναι ένα βουνό. Τώρα, το να πας στο 3,5% που υπολογίζουμε ότι είναι το συνολικό αποτέλεσμα των αλλαγών, των δράσεων που προτείνονται στην έκθεση, είναι κάτι εξωπραγματικό. Όχι. Και το χωρίζουμε σε δύο μεριές, ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Στη χώρα μας υπάρχουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι νέοι, όπως είναι οι γυναίκες, που συμμετέχουν με πολύ μεγάλη αδυναμία στην αγορά εργασίας. Δεν έχουν αρκετά εισοδήματα, έχουν δυσκολία πρόσβασης. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι η αύξηση της παραγωγικότητας που προϋποθέτει και θεσμικά και επενδύσεις βέβαια. Εάν γίνουν αυτά και τρέξουμε με περίπου ένα 3,5% στη δεκαετία, που το έχει ξανακάνει η ελληνική οικονομία στο παρελθόν, θα φτάσουμε στον μέσο όρο της Ευρώπης που κουβεντιάζαμε πριν? Όχι, δεν θα φτάσουμε. Απλώς αυτό το οποίο είναι γύρω λίγο πιο πάνω από το 65 θα πάει λίγο πιο πάνω από το 80 κάτι, το οποίο θα είναι μια τεράστια αισθητή αλλαγή στη χώρα. Από τα στοιχεία που δώσατε χθες, από την παρουσίαση, όπως τουλάχιστον εγώ τα έχω μπροστά μου, κάτι που μου έκανε εντύπωση, γιατί συζητάμε πάρα πολύ για την περίφημη εξωστρέφη, για το πόσο εξωστρεφής ή εσωστρεφής στην ελληνική οικονομία, βλέπω ότι ενώ στην χρησιμοποιείτε ως σύγκριση τις 9 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πάνω κάτω τον ίδιο πληθυσμό με εμάς, έτσι, τις 9 μεσαίες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληθυσμό γύρω στα 10, 9, 11 εκατομμύρια. Σε αυτό λοιπόν, ενώ λοιπόν στο μέσο όρο αυτών των 9 οι εξαγωγές είναι το 65,5% του ΑΕΠ τους, σε εμάς είναι μόνο 37. Και αν δεν είχαμε τον τουρισμό θα ήταν 30. Αυτό πώς διορθώνεται? Γιατί υποτίθεται ότι και όλα τα μνημόνια, όλη η περιπέτεια της προηγούμενης δεκαετίας, αυτό προσπαθούσε να διορθώσει και φαίνεται ότι δεν το διόρθωσε εντελώς. Ναι, πράγματι. Διορθώνεται με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα δεν διορθώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Διορθώνεται όμως με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να μπορέσεις να αυξήσεις συστηματικά την παραγωγικότητα, γιατί αυτό είναι που κάνει τις ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταγωνιστούν στο διεθνές γήπεδο.
Έτσι, δηλαδή, και να σας χρησιμοποιήσω, εσείς που έχετε και ενδιαφέρον με τα ποδοσφαιρικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μια αναλογία. Ναι, σωστά, θα πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να σταματήσουν να σκέφτονται ότι μπορεί να παίζουν στη δεύτερη εθνική και να σκέφτονται σε όρους Champions League. Έτσι έρχονται τα εισοδήματα και έτσι έρχονται εισοδήματα τα οποία αντιστοιχούν σε χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Ισπανία σιγά σιγά. Αυτό δεν γίνεται από τη μέρα, μια μέρα στην άλλη, αλλά έχουμε πολλά παραδείγματα κλάδων και επιχειρήσεων που ακόμη και στην βαθιά δεκαετία της κρίσης το έκαναν. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να είναι μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες μονάδες, υφιστάμενες ή νέες. Μπορεί να είναι όμως και μικρές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, που είναι σε βιοτεχνολογία, σε λογισμικό, σε άλλου είδους υπηρεσίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα ποια είναι η σχέση της επιχειρηματικότητας με το δημόσιο τομέα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι της επιχειρηματικότητας που απλώς προσβλέπει για εισοδήματα στο κράτος και την ίδια ώρα το κράτος δίνει μεν αυτά τα εισοδήματα αλλά ταλαιπωρεί και τις επιχειρήσεις με υπερβολικά μεγάλο ρυθμιστικό βάρος, περίπλοκη φορολόγηση και όλα αυτά. Εάν γίνουν αυτά τα πράγματα, οι επιχειρήσεις δεν έχουν κανένα λόγο, δεν έχουν τίποτα, απολύτως τίποτα, να ζηλέψουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και υπολογίζουμε ότι με ένα ρεαλιστικό μονοπάτι μπορεί να γίνει αυτή η αύξηση των εξαγωγών που αναφέρατε πριν. Άρα είπατε, αν σας ζητούσε ένα κλειδί της έκθεσης, δηλαδή των ιδεών σας, των προτάσεών σας, είναι αυτό να αλλάξει η σχέση των επιχειρήσεων με το κράτος? Κοιτάξτε, αναπόφευκτα αυτό είναι κάτι το οποίο και όλοι μας το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά πρέπει να γίνει. Και εξηγούμε στην έκθεση αρκετά αναλυτικά τι σημαίνει αυτό και για θέματα χωροταξίας και για θέματα απονομής δικαιοσύνης και για στενής δημόσιας διοίκησης. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο έπιασα λίγο οριακά πριν. Θέμα ανθρώπινου κεφαλαίου. Ξαναμοιράζεται η τράπουλα στην παγκόσμια οικονομία μετά αυτή την πρωτοφανή και βαθιά κρίση που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Και χώρες οι οποίες θα μπορέσουν να προσελκύσουν ανθρώπους, να τους εκπαιδεύσουν, να τους καταρτίζουν σε συνεχή χρόνο, γιατί και εκεί έχουμε τεράστιο έλλειμμα, θα έχουν πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα, θα φύγουν προς τα μπρος, ενώ χώρες που δεν θα το καταφέρουν αυτό θα υστερούν συστηματικά. Και τι σημαίνει αυτό, εκτός από προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, ανοιχτές αγορές και ούτω καθεξής, σημαίνει επίσης και ένα περιβάλλον της χώρας από άποψη, για παράδειγμα, του συστήματος υγείας. Κανείς δεν θα αφήσει μια άλλη χώρα για να έρθει στην Ελλάδα, εάν ξέρει ότι σε περίπτωση ασθένειας αυτού ή της οικογένειας του θα έχει θέμα. Αυτό όμως είναι κάτι που για μια ελαφριά οικονομία σαν όπως την Ελλάδα, ελληνική, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να γίνει με μεγάλη επιτυχία τα επόμενα πολύ λίγα χρόνια. Από πολλές απόψεις είναι ενδιαφέρουσες προτάσεις σας. Μερικά πράγματα είναι πράγματα που τα ξέρουμε, τα έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, απλώς δεν έχουν γίνει. Υπάρχουν και μερικά που είναι καινούργια. Αν σας ζητούσα, γιατί τώρα και εκείνοι που μας ακούνε δεν την έχουν διαβάσει και ούτε είναι εύκολο στο ραδιοφωνικό χρόνο να κάνουμε μια μεγάλη και αναλυτική συζήτηση, αλλά σας ζητάω μερικά κλειδιά για να κάποιος που θέλει καλόπιστα να παρακολουθήσει τις ιδέες σας, από πού να αρχίσει. Τι καινούριο φέρνετε, σε τι δίνεται έμφαση που δεν είχε δοθεί ως τώρα? Ένα σημείο το οποίο διατρέχει νομίζω την έκθεση από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ότι πρέπει να δοθεί έμφαση, ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ομάδες του πληθυσμού που αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία της αδικεί. Και έχω στο μυαλό μου πρωτίστως τους νέους, σε ηλικία ανθρώπους, οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν τους δίνουμε τα κατάλληλα εφόδια μέσα από την εκπαίδευση και δυσκολεύονται πάρα πολύ στην αγορά εργασίας για πάρα πολλούς λόγους. Και ταυτόχρονα τις γυναίκες, που αν δείτε το χάσμα εισοδημάτων, τον τρόπο με τον οποίο βάζουμε τις γυναίκες να επιλέξουν ανάμεσα στην οικογένεια και στην καριέρα, αυτά τα δύο είναι κάτι που από μόνο τους μπορούν να κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά στην οικονομία. Αφήστε το τι είναι και ζητήματα ηθικής τάξης. Αυτό σημαίνει μια σειρά από δράσεις που τις περιγράφουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι
έτσι, θα προσπαθήσω μέσα σε 5 δευτερόλεπτα να κάνω έτσι ένα λίγο δύσκολο σχήμα συνεπαγωγής. Για να έχουμε δουλειές, για να δημιουργούμε συστηματικά δουλειές και μάλιστα σοβαρές δουλειές, σοβαρά εισοδήματα, πρέπει να υπάρχει παραγωγή, να αυξήσει την παραγωγή της η υφιστάμενη επιχειρηματικότητα, αλλά να μπουν και νέες επιχειρήσεις. Τώρα, για να γίνει αυτό, αυτό δεν γίνεται με το πώς λειτουργούν οι αγορές κεφαλαίου και οι δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν στη χώρα. Γι' αυτό όταν κανείς βάζει σαν προτεραιότητα την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς στη χώρα, το να υπάρχουν διαφανείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό. Έχει να κάνει με το να υπάρξει πραγματικά μια ραχοκοκαλιά επιχειρήσεων μέσα σε αυτή τη χώρα που θα δημιουργούν δουλειές υψηλής αξίας, όπως συμβαίνει στις χώρες, στις άλλες μικρές που είπατε πριν. Και ένα τελευταίο, εννοείται το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι κάτι στο οποίο βάζουμε πολύ μεγάλη προσοχή, ρίχνουμε και πολλούς πόρους δημόσιους και ιδιωτικούς, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε. Ναι. Υπάρχουν δύο παμπούλες κάθε φορά που ανοίγει μια τέτοια συζήτηση, που μια επιτροπή δίνει την έκθεσή της. Ο ένας είναι ένα νέο μνημόνιο, γιατί είναι μια κουβέντα που την ακούμε, ότι μετά την πανδημία και την αύξηση του χρέους που θα φέρει, που φέρνει ήδη, θα έχουμε ένα νέο μνημόνιο, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε μνημόνιο, αυτό που καταλαβαίνουμε ως μνημόνιο, μέτρα λιτότητας δηλαδή, και ότι μια επιτροπή προτείνει πάντα νεοφιλελεύθερου τύπου απορριθμίσεις της αγοράς και ιδίως της αγοράς εργασίας. Πώς απαντάτε και στα δύο? Να πιάσουμε από το τέλος. Mm-hmm. Κανόνες και αυστηροί κανόνες πρέπει να υπάρχουν και στην αγορά εργασίας και στην αγορά προϊόντος. Δεν νομίζω ότι έχουμε πραγματικά αυστηρούς κανόνες οι οποίοι να τηρούνται στο βαθμό που πρέπει. Αντίθετα, έχουμε μια πληθώρα αντιφατικών κανονισμών, μια σύγχυση που απαγορεύει και την εργασία συστηματικά και την επιχειρηματικότητα. Πρέπει απλώς να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Το κράτος να είναι κράτος, οι επιχειρήσεις να είναι επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, στα περί μνημονίου. Τα μνημόνια επιβλήθηκαν στη χώρα απ' έξω, γιατί η χώρα δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον εαυτό της. Αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να ξαναγίνει. Σε συμφωνία, εννοείται, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να ενισχυθεί ο περίφημος παρονομαστής. Παρονομαστής σημαίνει να δημιουργούμε όλο και περισσότερα εισοδήματα. Εάν αυτό γίνει, με στοχευμένα μέτρα και μια συστηματικότητα, τότε εννοείται ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης και από τις ιδιωτικές αγορές και να συνεχίσει αυτό το οποίο γίνεται στο διμερές χρέος. Αλλά εάν μου επιτραπεί ένα λογοπαίγνιο, επειδή μου λέτε μνημόνιο και προφανώς στο μυαλό καθενός μας είναι κάτι αρνητικό και επώδυνο, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα μνημόνιο εσωτερικά στην ελληνική κοινωνία, να δούμε ότι με αλλαγές οι οποίες μπορούν πραγματικά να μεγαλώσουν την πίτα, όλοι μπορούν να έχουν σε λίγα χρόνια μεγαλύτερη ευημερία, και ιδίως αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι απ' έξω, τα πιο αδύναμα νοικοκυριά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση, κύριε Βέτα. Προφανώς θα γίνουν πολλές ακόμα. Μακάρι να γίνουν δηλαδή. Καλό είναι να προκαλέσει συζήτηση η έκθεσή σας, να προκαλέσει αντιρρήσεις, να κινηθούν λίγο τα νερά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.